Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα με μεγάλη μου χαρά θα φτιάξουμε παρεούλα χριστόψωμο. Θα το φτιάξουμε με απλά υλικά. Μπορείτε όλες να το φτιάξετε για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Το χριστόψωμο γίνεται και με προζύμι. Αν θέλετε να το κάνετε με προζύμι, θα χρειαστείτε μόνο ένα φλιτζάνι προζύμι συν τα υλικά που θα σας πω. Λοιπόν, παίρνω τον κάδο του μίξερ, όλα τα υλικά στο κουτί περιγραφής κάτω ακριβώς από το βίντεο και θα ρίξουμε μέσα. Λιαρό νεράκι. Το χριστόψωμο θα το κάνουμε με ξηρή μαγιά για να μπορούν όλες οι κυρίες να το φτιάξουν. Εκεί. Δύο φακελάκια για την ποσότητα που θα βάλουμε είναι αρκετά. Και συνεχίζουμε. Θα ρίξουμε ζαχαρούλα. Εδώ την έχω δίπλα μου. Μία, δύο κουταλιές ζάχαρη. Ποτέ δεν θα αγχώνεστε για τα υλικά. Πάντα σας τα γράφω στο κουτί περιγραφής. Θα ανακατώσουμε λίγο με τον αγωδάτη. Θα ρίξουμε ελαιόλαδο. Εκεί. Μία κουταλιά μέλι γιατί κάνει απίθανη τη ζύμη. Εκεί. Να τα βάζω λίγο και στην άκρη να μην με εμποδίζουν. Έτσι. Και σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε μέσα ταχίνι, δίνει πεντανόστιμο το κάνει το ψωμάκι μας. Δύο κουταλιές θα ρίξω. Το έχω κάνει και στην ομάδα μας στο Facebook. Δύο μπαμπάτσικες, μάλλον τρεις θα ήταν. Λοιπόν, κατά ενθουσιαστήκανε. Το φτιάξανε γιατί τους φάνηκε πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, και αφού έχουμε ρίξει όλα μας αυτά τα υλικά, τώρα θα ρίξουμε αλατάκι. Εκεί. Δύο κουταλάκια του γλυκού είναι αρκετά γιατί συνήθως το χριστόψωμο είναι ένα ψωμί αρωματικό και γλυκό ψωμί. Και τώρα πάμε να ρίξουμε μαχλέπι, για μένα είναι απαραίτητο. Να το ανοίξω πρώτα. Μπορείτε να ρίξετε ό,τι μπαχαρικά, μυρωδικά αρέσουν σε εσάς. Λοιπόν, δύο κουταλιές. Εκεί. Λίγη κανέλα. Εκεί. Και τώρα, ποια είναι η διαφορά στο δικό μου το χριστόψωμο. Ρίχνω μέσα σιμιγδάλι. Απλά τα υλικά μου. Και συνεχίζω και ρίχνω αλεύρι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μία κούπα. Δύο κούπες. Τρεις κούπες. Και θα το δούμε στην πορεία αν θα πάρει και άλλο αλευράκι. Σας είπα και πάλι, όλα τα υλικά θα τα γράψω ακριβώς στην περιγραφή. Οπότε τώρα το βάζω να χτυπηθεί, δεν σας τρελαίνω, στο μίξερ εννοείται.
Κοιτάξτε να δείτε τι ζύμη κάναμε. Εδώ κοιτάξτε. Κοιτάξτε ζύμη. Φανταστική. Λοιπόν, τώρα θα την κατεβάσω από το γάτζο και θα την αφήσω να φουσκώσει και να διπλασιαστεί. Ο χρόνος που θα μας πάρει για να φουσκώσει δεν το γνωρίζω. Από μία ώρα σίγουρα και πάνω. Πλέον κάνει κρύο. Οπότε επιστρέφουμε όταν θα έχει φουσκώσει η ζύμη. Για πάμε να δούμε πού έχει φτάσει η ζύμη. Την άφησα μία ωρίτσα να ξεκουραστεί. Λοιπόν, θα ρίξω λίγο αλευράκι στο χώρο, στο μπάγκο που δουλεύω τη ζύμη μου. Κοιτάξτε εδώ ζύμη. Εδώ. Φανταστική έγινε. Το πώς μου σκοβολάει, δεν σας περιγράφω. Το χριστόψωμο είναι ένα ψωμί ιδιαίτερο που βάζουμε στο τραπέζι των Χριστουγέννων. Το φτιάχνουμε για να έχουμε ευλογία στο σπίτι μας. Και κάθε τι στολίδι που βάζουμε επάνω είναι, αντιπροσωπεύει κάτι που αποζητούμε για το σπιτικό μας. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές συνταγές σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Μέσα βάζουν και ξηρούς καρπούς, εγώ δεν βάζω γιατί δεν πολύ αρέσει στα δικά μου τα παιδιά. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχουμε φτιάξει ένα φανταστικό ζυμάρι και θα κόψουμε ένα κομμάτι από το ζυμάρι μας. Μία αρκετά μεγάλη μπαλίτσα. Εγώ θα κάνω μόνο 2 κοτσιδούλες επάνω στο ζυμάρι και θα το στολίσω με σουσάμι και καρύδι. Θα δείτε στην πορεία. Λοιπόν, ωστόσο δουλεύω καλά το ζυμάρι μου με τα χέρια μου αυτή τη φορά, να πάρει τη ζεστασιά από τα χέρια μου. Εκεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο, γι' αυτό εγώ σας το έδειξα με μαγιά, για να είναι εύκολο για όλες τις κυρίες. Συνήθως εγώ το κάνω με προζύμι που μας αρέσει πολύ. Λοιπόν, θα το βάλω στο ταψάκι, θέλει 30 ταψάκι. Και θα φτιάξω τις κοτσιδούλες και επιστρέφουμε να μην χρονοτριβούμε. Λοιπόν, κάνω 3 κορδονάκια για να μην λέτε ότι δεν σας τα δείχνω. Εκεί. Εκεί. Και πολύ απλά, πώς πλέκουμε τα μαλλιά μας. Θα πλέξω την κοτσιδούλα. Θα κάνω το ίδιο και με την άλλη. Και έτσι θα στολίσω εγώ το δικό μου το χριστόψωμο. Πάμε λοιπόν. Έχουμε κάνει τις κοτσιδούλες μας. Και όπως είναι το ταψάκι μας, εκεί. Περνάμε από κάτω. Εκεί. Να είμαι καλά και του χρόνου να ξαναφτιάξω. Μοσχοβολάει. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Θα το αφήσουμε κανένα μισάρο, όχι παραπάνω. Να έρθουμε να το μελώσουμε στην ουσία για να πάρει ωραίο χρώμα και να βάλουμε πάνω σουσαμάκι και καρύδι. Εγώ έτσι απλό το κάνω το χριστόψωμο, συγγνώμη. Τι σαρδάμι ήταν αυτό, Παναγία μου. Λοιπόν, το αφήνω κανένα μισάρο να ξεκουραστεί γιατί παιδέψα λίγο τη ζύμη
και γυρνάμε να το τακτοποιήσουμε και να πούμε πόση ώρα θα ψηθεί. Όλες οι ζύμες μετά το πέδεμά τους θέλουν και λίγη ξεκούραση. Και σκέπασμα, όπως σας λέω πάντα, με σακούλα, γιατί κρατάει ζεστασιά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο παίρνουμε μία οδοντογλυφίδα, μην ξεχαστούμε. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Okay. Όπως κάνουμε και στο ψωμάκι μας όταν το χαράζουμε. Εκεί. Λοιπόν, τώρα έχω βάλει εδώ χλιαρό νεράκι με μέλι και το αναλίγωσα. Θα περάσουμε όλο το ψωμάκι. Για να πάρει όμορφο χρώμα. Μην το φοβάστε. Βάλτε επάνω. Okay. Αν κάνετε ό,τι κάνω, θα έχετε την ίδια επιτυχία. Δεν είναι κάτι. Στα χωριά κάνουν και ντύματα πάνω στο Χριστόψωμο. Κάνουν ωραία πράγματα. Λοιπόν, η συνταγή, όπως σας είπα, όπως κάθε φορά, αναλυτικά, μη μου στεναχωριέστε, κάτω από τα βίντεο στο κουτί περιγραφής. Ακριβώς κάτω από το βίντεο. Πάντα σας γράφω αναλυτικά τη συνταγή, το σύνδεσμο της ομάδας, και το σύνδεσμο από το χρυσό σκουφάκι, όπου εκεί βρίσκονται όλες μου οι συνταγές. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο παίρνουμε σουσαμάκι και ρίχνουμε επάνω. Μπορείτε να το αφήσετε έτσι, μπορείτε να βάλετε και λίγα καρυδάκια ή αμυγδαλάκια ή σταφίδες ή ό,τι ξηρό καρπό θέλετε εσείς επάνω. Έτοιμο! Εγώ έβαλα καρυδάκι. Λοιπόν, έτοιμο για ψήσιμο. Θα το βάλω στους 180 βαθμούς για 50 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο. Στον αέρα, όπως κάνω πάντα. Οπότε θα επιστρέψουμε για να δούμε πώς είναι το χρηστό ψωμό μας και φέτος. Εδώ παρεούλα. Έτοιμο το χρηστό ψωμό μας. Να είμαι καλά και του χρόνου. Να ξαναφτιάξω υγεία και ευλογία στο σπίτι μας και σας εύχομαι να το φτιάξετε και καλή επιτυχία να το κάνετε με όλη σας την αγάπη. Εδώ. Μπορείτε να το φτιάξετε νωρίτερα από το τραπέζι των Χριστουγέννων, κάποιες μέρες νωρίτερα, να το αφήσετε καλά να κρυώσει και να το φυλάξετε στην κατάψυξη και παραμονές να το βγάλετε και να είναι έτοιμο σαν να το φτιάξετε εκείνη τη στιγμή. Μέχρι το επόμενο πεντανόστιμο βιντεάκι μας, να προσέχετε τον εαυτό σας και καλές γιορτές να έχουμε με υγεία. Γεια σας!